Σήμερα θα δούμε ποιο Apple Watch να πάρεις. Δεν θα σου πω εγώ προφανώς ποιο θα πάρεις. Εγώ θα σου συγκρίνω και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο ότι τα Apple Watch που έχουν βγει από το Series 6 και μετά δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά που εσύ μπορεί να χρειάζεσαι. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και για να μην το ξεχάσεις, dimigeo.gr είναι το site το οποίο πραγματικά χρειάζεσαι. Είναι αυτό που θα μάθεις νέα για την αγαπημένη σου εταιρεία. Και φυσικά νέες ταινίες, σειρές, νέες κυκλοφορίες, αλλά και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί έξω. Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση επιτέλους να απαντήσω στην ερώτηση που σχεδόν οι περισσότεροι μου κάνετε στο Instagram. Ποιο Apple Watch να πάρω? Ποιο Apple Watch είναι καλύτερο? Γιώργο, συγκριτικά από το Series 6 με το Series 5, ποιο είναι το καλύτερο? Κλείνω το παράθυρο. Ακούγεται, το ξέρω. Όχι ρε, τώρα που έκλεισε το παράθυρο δεν ακούγεται, αλλά ακούγεται λιγότερο. Εσείς που το ακούσατε καταλάβατε τι ακούγονταν. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω για μια σελίδα την οποία μπορείτε να παίρνετε και να συγκρίνετε πράγματα. Όταν εσείς με ρωτάτε, Γιώργο, ποιο να πάρω, το iPhone το 12 ή το iPhone το 15, Γιώργο, ποιο να πάρω, το iPhone 20 ή το iPhone 30, ωραία λέω, μισό λεπτάκι θα σου απαντήσω. Πώς απαντάω όμως? Να μάθετε και εσείς το κόλπο για να ξέρετε και εσείς να συγκρίνετε. Οπότε σήμερα θα μάθουμε να συγκρίνουμε συσκευές, αλλά θα μάθουμε επίσης και ποια είναι η διαφορά των Apple Watch μεταξύ τους. Θα δείτε πολύ καλά ότι οι διαφορές είναι απειροελάχιστες σε σημείο το οποίο μπορεί να μην χρειάζεσαι κιόλας. Φεύγουμε από εδώ, δεν το χρειαζόμαστε αυτό, και κάνουμε search GSM Arena. Όπως το βλέπετε κάτω, gsmarena.com. Είναι ξένο site, είναι στα αγγλικά. Και το βασικό που πρέπει να κάνεις ουσιαστικά είναι να πας να συγκρίνεις. Πώς συγκρίνεις? Πηγαίνεις επάνω στο search, πάνω δεξιά, το πατάς και γράφεις Apple Watch Series 7. Είναι η τελευταία αναζήτηση που έκανα εγώ. Οπότε πατάς Apple Watch Series 7. Είναι το Series 7 που θέλεις να συγκρίνεις με κάποιο παλιότερο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε αρκετά παλιά και να το συγκρίνουμε με το Series 5. Τι λέτε? Θα δούμε και συγκριτικές τιμές φυσικά. Πόσο έχει το ένα και πόσο έχει το άλλο. Πάμε λοιπόν, πατάμε το compare που λέει ακριβώς από κάτω. Μόλις πατήσουμε το compare βλέπετε ότι βγάζει από δίπλα ένα δεύτερο search. Εκεί θα πατήσουμε Apple Watch TAFCH Apple Watch 5. Αν πατήσουμε βλέπετε ότι τέρμα πάνω μας το βγάζει. Το πατάμε και βλέπετε ότι συγκρίνουμε ουσιαστικά Apple Watch Series 7 με Apple Watch Series 5. Κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω και βλέπουμε το launch. Πότε δηλαδή κυκλοφορήσανε. Κυκλοφορήσανε λοιπόν το 20, το 19 το ένα και το 2021 το άλλο. Ήτανε available το 21 και το άλλο το 19. Συνεχίζουμε λίγο πιο κάτω, βλέπουμε το body. Δηλαδή 45 το ένα, 44 το άλλο, 38 και 10,7 mm, 1,5 mm και 0,42 inches. Οπότε, τι γίνεται τώρα? Βλέπεις ότι ουσιαστικά είναι πολύ μικρή η διαφορά στο καντράν του. Δηλαδή είναι σχεδόν κάτι χιλιοστά. Και αυτό το έχουν καταφέρει λόγω του ότι τα bezel στο Series 5 ήταν λίγο πιο χοντρά. Τώρα έχουν μικρύνει λίγο τα bezel περισσότερο και το έχουν ελάχιστα, πολύ ελάχιστα μεγαλώσει. Δηλαδή από 1,73 το πήγανε στο 1,77. Climb. Που θα έλεγε και ένας φίλος μου. Λοιπόν, κατεβαίνουμε πιο κάτω, βλέπετε ότι λέει glass front. Λέει ceramic crystal, όπως ακριβώς είναι και το ένα και το άλλο. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά το τζάμι. Αυτό που λένε πιο ανθεκτικά τζάμια και δεν συμμαζεύεται. No, κύριοι, είναι το ίδιο τζάμι. Ακριβώς ίδιας αντοχής. Το Series 6 βασική διαφορά στο Series 6 είναι... Στο Series 7, συγγνώμη, βασική διαφορά είναι ότι κάποια ports που είχαν τα παλιότερα τα έχουν φτιάξει καλύτερα. Δηλαδή, είχαν το port του μικροφόνου και το port του ηχείου. Αυτά έχουν βάλει πιο δυνατές σίτες για να είναι πιο ανθεκτικά. Ούτε για πλάκα. Το 99%, το 80% να πω, να μην πω το 99% και είμαι υπερβολικός, των χρηστών, το Apple Watch το προσέχει πιο πολύ και από το iPhone του. Να λέμε την αλήθεια. Οπότε, προφανώς, δεν θα του δώσεις ξύλο. Να λέμε την αλήθεια. Συνεχίζουμε λοιπόν, βλέπετε ότι από κάτω σου λέει eSIM παίρνουν και τα δύο.
Στην Ελλάδα ακόμα τα Apple Watch δεν έχουν πρόσβαση σε eSIM δίκτυο. Θα έχουν στο μέλλον, θεωρώ ότι σε κάποιους μήνες, αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. IP6, απλά το Apple Watch Series 5 δεν είχε εντυπιστοποίηση. Αλλά είναι ακριβώς τα ίδια μέτρα resistant και ακριβώς ό,τι είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ούτε εκεί έχεις διαφορά. Και πού έχεις τη διαφορά, ρε Γιώργο? Τη διαφορά την έχεις στον επεξεργαστή και στο size. Το ένα είναι 1,9 inches και το άλλο είναι 1,78 inches. Δηλαδή, αυτό το καταφέρανε όχι με το λίγο μεγαλύτερο καντράν που έχουν φτιάξει, αλλά με το λίγα, τα λίγα μικρότερα bezels που έχουν βάλει. Έχει διαφορά, γιατί είναι και λίγο πιο λεπτό, λόγω του ότι μακρύναν ελάχιστα και το μεγαλώσαν ελάχιστα, και είναι λίγο πιο όμορφο. Μπες να το δεις στο dimitjo.gr, έχω κάνει συγκριτικό και έχει και φωτογραφίες. Συνεχίζουμε στο resolution. Είναι 484x396 και το άλλο είναι 448x368. Είναι ελάχιστα μικρότερο, όπως σας είπα, στα pixels. Αλλά έχει 326 pixel ανά ίντσα. Οπότε 326 έχουν και τα δύο. Ναι, μεν μεγαλώσαν την οθόνη, φίλες και φίλοι, κύριοι και κυρίες, αλλά δεν σου δώσαν περισσότερα pixel ανά ίντσα. Άρα η οθόνη δεν είναι καλύτερη στην ανάλυση της. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ίσα-ίσα η άλλη αποθηκεύει περισσότερα pixel ανά ίντσα. Οπότε το Series 5 μπορείς να πεις όχι ότι έχει καλύτερη οθόνη, αλλά έχει περισσότερα pixels, άρα περισσότερες λεπτομέρειες. Ενώ το άλλο είναι ακριβώς τα ίδια pixel ανά ίντσα. Sapphire Crystal Glass. Always on display. 3D Touch Display. Always on display. Άρα βλέπεις ότι έχεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το 3D Touch καταργήθηκε από το iPhone 11 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, και στα Apple Watch από το iPhone, από το Series 6 και μετά. Οπότε το 3D Touch απλά το αφήνεις, το περνάς γιόλο. Κυκλοφόρησαμε το OS 8 και το άλλο κυκλοφόρησαμε το OS 6 upgrade του 8. Οπότε όσοι έχετε Series 5, καλή ώρα. Έχω ήδη αναβαθμίσει στο Series 8. Οπότε και αυτό το OS δεν σε αφορά, καθώς τα Apple Watch, όπως και όλες οι AI συσκευές, έχουν μια πενταετία στο νερό, ξαναλέω, στο νερό, σε update και αναβαθμίσεις. Οπότε αν πάρεις κάτι, ξέρεις ότι θα το έχεις για τα επόμενα 5 χρόνια και θα αναβαθμίζεται για τα επόμενα 5 χρόνια. Γι' αυτό κιόλας σας προτείνω να παίρνετε και μεταχειρισμένα, καθώς μπορεί να έχουν άλλα 3 ή 4 χρόνια ζωής, και φαντάζομαι σίγουρα 3-4 χρόνια, όσοι θέλετε για μεταχειρισμένο, σίγουρα θα το κρατήσετε. Συνεχίζουμε από κάτω, βλέπετε το chipset είναι η διαφορά. Το ένα φοράει S7 και το άλλο φοράει S5. Dual Core και τα δύο, Power VR GPU, 32 GB και τα δύο εσωτερική μνήμη, 1 GB RAM και τα δύο, απλά δεν το γράφει το Series 7. Και βλέπετε ότι δεν έχει καμία διαφορά. Έχει διαφορά, επίσης όμως σε ένα ακόμα σημείο. Στα Futures, το ένα έχει Acceleration Meter, γυροσκόπιο. Έχει heart rate, έχει barometer, έχει compass που είναι η πηξίδα, always on altimeter, SPVO max και τα σχετικά. Όπως βλέπετε είναι η μέτρηση οξυγόνου. Η εφαρμογή οξυγόνου μετράει το περιοδικό διάστημα, τα επίπεδα οξυγόνωσης του αίματός σας κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν είναι ενεργοποιημένες οι μετρήσεις στο παρασκήνιο. Αλλά μπορείτε επίσης να πάρετε και μια μέτρηση κατά αναπέτηση ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, μπορεί εγώ να θέλω να μετρήσω το οξυγόνο με εκείνη την ώρα. Οπότε ουσιαστικά μετράει το οξυγόνο στο αίμα. Ωραία. Αυτή τη δουλειά κάνει. Αυτή είναι η έξτρα λειτουργία του Apple Watch Series 7. Όσοι έχετε οξύμετρο, δηλαδή όσοι λόγω του COVID αγοράσατε οξύμετρο, το οξύμετρο είναι πολύ φθηνότερο από το να δώσεις 500 ευρώ, πόσο έχει δεν ξέρω, θα δούμε μετά τις τιμές, να δώσεις αυτά τα λεφτά για να πάρεις να έχεις ένα έξτρα οξύμετρο στο Apple Watch. Ναι, μεν χρειάζεται σε κάποιους, αλλά νομίζω ότι αν δεν έχεις τα χρήματα να μπορέσεις να το πάρεις, νομίζω ότι είναι too much να το δώσεις για να το αγοράσεις. Καλό ναι, κακό δε. Εγώ προσωπικά δεν το χρειάζομαι. Έχουμε οξύμετρο στο σπίτι. Πόσες φορές το χρησιμοποιείς να μετρήσεις το οξυγόνο στο αίμα σου? Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν ότι βλέπετε ότι έχει ακριβώς τα ίδια συστήματα. Ωραία. Η έξτρα επίσης βασική λειτουργία είναι ότι το Apple Watch έχει μεγαλύτερη μπαταρία. Λογικό, γιατί είναι μεγαλύτερη οθόνη, οπότε μπορέσαν να έχουν περισσότερο χώρο. Και το επόμενο βασικό είναι ότι έχει tactical keyboard. Δηλαδή keyboard το οποίο μπορείς να λειτουργήσεις. Αυτό κάναν βλακεία, φαντάζομαι, που δεν το δώσαν και στα υπόλοιπα Apple Watch, αλλά έπρεπε, όπως καταλαβαίνετε, κάπως να πουλήσουν τα καινούργια μοντέλα. Εδώ λέμε αλήθειες. Δεν θα σας εκθιάσω κανένα μοντέλο και δεν θα σας πω ποτέ ότι κάτι είναι καλύτερο ή χειρότερο από το άλλο.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι η γνώμη μου είναι αυτή. Το Apple Watch Series 7 λοιπόν δεν αξίζει. Κατά τη γνώμη μου πάντα και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα συγκριτικό το οποίο θα πει αλήθειες. Θα με ρωτήσεις τώρα, γιατί δεν σου απάντησα ακόμα, ποιο Apple Watch να πάρω ρε εσύ Γιώργο? Ούτε το Series 6 θα πάρεις. Γιατί θα πάμε να κάνουμε το αμέσως επόμενο συγκριτικό, Apple Watch 6. Πάμε να συγκρίνουμε Apple Watch Series 6. Το ένα κυκλοφόρησε το 20, το άλλο κυκλοφόρησε το 21. 44, 45, μικρές διαφορές. Ακριβώς τα ίδια στην οθόνη. Ακριβώς τα ίδια στη SIM. Ακριβώς τα ίδια στο Water Resistant. Ακριβώς την ίδια οθόνη. Μικρότερες ίντσες, τα ίδια pixel ανά ίντσα. Όπως καταλαβαίνετε, ειδικά το 5 με το 6 δεν είχαν καμία διαφορά. Έτσι, μη συγκρίνουμε τώρα και 6 με 5. Νομίζω ότι το 7 είναι το βασικό που πρέπει να συγκρίνουμε. Χώρος 32-32. 1 GB RAM, 1 GB RAM. Συνεχίζω, Wi-Fi το ίδιο, Bluetooth το ίδιο, GPS το ίδιο. NFC, συνεχίζουμε. Ο Sensoras τώρα έχει ακριβώς ό,τι έχει και ο Sensoras του 7. Οπότε, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7. Μετράει επίσης, είναι οξύμετρο, μετράει επίσης το οξυγόνο στο αίμα. Οπότε είναι μια διαφορά που είχε με το 5R, πλέον δεν την έχει. Συνεχίζουμε. Μπαταρία, λίγο μεγαλύτερη λογικό γιατί έχει λίγο μεγαλύτερη οθόνη όπως είπαμε. Τα χρώματα τα αφήνουμε. Μπαταρία επίσης έχει λίγο καλύτερη όπως είπαμε. Ναι, αυτά. Τι γίνεται τώρα? Όπως βλέπετε δεν έχει καμία διαφορά το 7 με το 6. Ή τουλάχιστον είναι απειροελάχιστες διαφορές έτσι ώστε να σε κάνει να αγοράσει το 6. Ωραία. Το αφήνουμε αυτό. Εγώ θα σας προτείνω και θα σας προτείνω με αποδεικτικά στοιχεία να πάρετε το Apple Watch αν θέλετε, αν είσαι νέος χρήστης, έτσι, και θες να πάρεις νέο Apple Watch, να πάρεις το Apple Watch το SE. Είναι το Apple Watch το οποίο έβγαλε μαζί με το Series 6 η Apple, αλλά η διαφορά είναι ότι δεν έχει τον επεξεργαστή τον εξάρι που έχει το Apple Watch 6. Δεν έχει τον επεξεργαστή τον εξάρι που έχει το Apple Watch στο Series 6, αλλά έχει τον επεξεργαστή του Series 5, που δεν έχει καμία διαφορά στο Apple Watch, γιατί τι χρήση κάνει ένας χρήστης στο Apple Watch. Λοιπόν, συγκρίνουμε Apple Watch 7 με Apple Watch SE. Κυκλοφόρησε το 20, το άλλο το 21, ok, ίδιο καντράν, αλλά όπως είπαμε το ένα είναι 44, το άλλο είναι 45, μικρή διαφορά, είναι ελάχιστα μεγαλύτερο, θα δείτε φωτογραφία στο dimitio.gr. Water resistant, το ίδιο πράγμα. Μην τα βλέπετε αυτά που λέτε τα E, G, Q, careful. Είναι client mind. Τώρα δεν τα χρειάζεσαι κιόλας. Και πόσο από εσάς το βουτήξετε και στο νερό. Οι περισσότεροι φοβόμαστε. Φοβάστε. Εγώ το βουτάω. Λοιπόν, 4.84-4.48. 3.26 pixel ανά ίντσα και το SE. Δηλαδή η κατώτερη έκδοση. Δεν έχει Sapphire Crystal Glass. Έχει Ion X. Okay. Έχει 3D Touch Display καθώς είπαμε ότι είναι το Series 5. Δεν έχει Always On Display. Το έχω απενεργοποιημένο καθώς τρώει μπαταρία. Οπότε δεν το χρειάζεσαι το Always On Display. Ξεκάθαρα στο λέω. Το κοιτάς, ανάβει. Το κοιτάς, ανάβει. Δουλεύει και η Siri τώρα. Το κοιτάς, ανάβει. Δεν το κοιτάς, δεν ανάβει. Νομίζω δεν χρειάζεται να το έχεις στο χέρι σου και να κουνάς το χέρι σου δεξιά-αριστερά και να φαίνεται απλά το Apple Watch ότι ανάβει. Έτσι. Το Always On Display είναι αυτό, ότι συνέχεια να αναμένει η οθόνη. Το Always On Display στο Series 5 και μετά, να ξέρετε ότι κυκλοφόρησα το Series 5 και μετά, στο SE δεν το έχουμε το Always On Display, γιατί δεν το βάλαν απλά, okay. Αλλά το Always On Display ουσιαστικά δεν το χρειάζεσαι, καθώς σου τρώει περισσότερο μπαταρία. Κρατάει μία ημέρα και κάτι ώρες, ενώ στο απενεργοποιημένο Always On Display κρατάει δύο μέρες γεμάτες το Apple Watch Series 5. Το Series 6 νομίζω κρατάει περίπου το ίδιο. Δεν χρειάζεσαι και παραπάνω φυσικά γιατί το Apple Watch το βγάζεις στο χέρι σου το βράδυ και το φορτίζεις. Εκτός αν έχεις εργοποιημένο το λειτουργία ύπνου που το βάζεις, που εγώ το έχω, οπότε το πάω μία-μία. Δηλαδή μία μέρα το φορτίζω, μία μέρα δεν το φορτίζω. 1 GB RAM, 32 GB εσωτερική μνήμη. Καμία διαφορά. Επίσης στο LAN και στο Bluetooth και στο GPS, ok. Βλέπετε ότι ουσιαστικές διαφορές δεν έχει, ok. Δεν έχει, δεν μετράει το οξυγόνο στο αίμα, ούτε αυτό το χρειάζεσαι όπως είπαμε.
Κρατάει 18 ώρες, λέει. Usage δεν γράφει πόσο μπαταρία έχει, έχει λίγο μικρότερη, δεν θυμάμαι ακριβώς τα milliampere, από το Series 7. Βλέπετε ότι τα Apple Watch γενικότερα δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους. Και αν θέλετε να δούμε και την αλήθεια και να απαντήσουμε και με νούμερα, πάμε να δούμε και τις τιμές. Το Apple Watch Series 7 αυτή τη στιγμή, θα πάμε σε μεγάλα κεντρικά καταστήματα, έχει 4,79. Ωραία, δηλαδή πες 4,80. 480 ευρώ έχει το Apple Watch Series 7. Το Apple Watch Series 5 αυτή τη στιγμή, στα μεγάλα καταστήματα, ναι, στα μεγάλα καταστήματα μπορεί και να μην υπάρχει το Series 5 πλέον, γιατί είναι 3 χρονών μοντέλο πίσω. Ας μην πάμε σε μεγάλο κατάστημα, να πάμε σε κάποιο κατάστημα έξω. Λοιπόν, έχει 3,86 αυτή τη στιγμή. Πες 3,80, δηλαδή 100, 3, πες 3,90. Έχει 100 ευρώ κάτω από το Series 7. Οπότε θα μου πει Series 7, Series 5, θα πάρω το Series 7 100 ευρώ πάνω. Ναι, οκ, okay, συμφωνώ. Αν σπάμε στο Series 6, το οποίο κυκλοφορεί έξω στα καταστήματα και είναι ακόμα διαθέσιμο, βγαίνει στα, το 44 πάντα συγκρίνουμε, βγαίνει στα, ανάλογα το χρώμα, γιατί εντάξει και χρώματα το Series 6. Ας πάμε στο Series 6, βγαίνει 4,79. Δηλαδή, 4,79 βγαίνει το Series 6 και το Series 7 βγαίνει την ίδια τιμή, έτσι. Το Series 7... βγαίνει 4,79. Έχει και τις Nike εκδόσεις που βγαίνουν στα 4,5 κατοστάρικα, αλλά είναι 4,79. Είναι για τιμή το Series 6, οπότε αν έχεις το 6 δεν χρειάζεται να πας στο 7, κατάλαβες τη διαφορά. Αν δεν έχεις, θα πάρεις το 7. Έρχεται όμως το μαύρο πρόβατο που κανείς δεν το θέλει για κάποιο λόγο, που είναι το Apple Watch το SE το 44, το οποίο έρχεται να σου απαντήσει ότι φίλε μου, εγώ έχω 3,30 στο μαύρο, 2,90 στο άσπρο, 3,48, το οποίο έχει την τιμή που έχει τώρα το Apple Watch στο Series 3, το οποίο Series 3 απομακρυνθείτε μακριά, είναι πολύ παλιό ήδη και θα αρχίσει σιγά σιγά να μην έχει και support από την εταιρεία. Οπότε πάμε σε ένα μοντελάκι 44 που βγαίνει στα 3,30 τιμιότατο και να πάμε και σε τιμές σε μεγάλα καταστήματα. Ας πάμε ας πούμε στο... εδώ σου κάνει και συγκριτικό και η Apple, αν θέλεις και δεν θες το GSM Arena. Βλέπεις ότι το Series 6 με το SE δεν έχει διαφορές. Ωραία. 50-50. Δεν έχει οξυγόνο. Δεν κάνει καρδιογράφημα. Klein Mind. Γνωστοποιήσεις όμως έχεις. SOS έχεις. Ανείχνευση έχεις. Αλτίμετρο πάντα ενεργό έχεις. Οθόνη Retina. Εδώ έχεις όλο το display. Εκεί δεν έχεις. Ωραία. Εντάξει, και ποιος νοιάστηκε ας πούμε. Αν πας να κάνεις συγκριτικό στην Apple, στο δείχνει με λίγες περισσότερες εικονίτσες. Έτσι εγώ βολεύομαι στο GSM Arena περισσότερο. Εσύ μπορείς να το συγκρίνεις και από εδώ. Μπορείς να βάλεις και εσύ με Series 3 ή 7, νομίζω ότι 7 δεν το έχουν βάλει ακόμα. Δεν μας πειράζει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις διαφορές ακόμη και από την ίδια την εταιρεία, άμα το προσέξεις. Λοιπόν, ας πάμε... iStorm να δούμε τιμές. 3,49 αυτή τη στιγμή έχει το 44 το SC. Ωραία. Εάν πάμε Watch και πάμε στο 7, αυτή τη στιγμή το 7 έχει 4,79. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να δώσεις πολύ περισσότερα λεφτά για να πάρεις κάτι το οποίο okay. Αυτή ήταν η γνώμη μου κατά βάση και τι άποψη έχω για τα Apple Watch και ποιο σας προτείνω να πάρετε. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κατά το νέο βίντεο. Επίσης, live στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και dimigeo.gr για να έχεις οποιοδήποτε συγκριτικό ανά πάσα στιγμή θέλεις, γιατί θα ανεβαίνουν και συγκριτικά, αλλά θα ανεβαίνουν και νέα και άρθρα που μαθαίνω για την εταιρεία που αγαπούμε και μισούμε. Θα γίνει επίσης και αρθράκι το συγκεκριμένο βίντεο για να τα έχεις και αναλυτικά ακριβώς και να τα βλέπεις το ένα κάτω από το άλλο να συγκρίνεις και εσύ εάν θέλεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.